τελευταίες εβδομάδε, τρει μεγάλε ελληνικέ ναυτιλιακές εταιρείε αρνήθηκαν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο μη να πέσουν στι κυρώσει που επιβλήθηκαν από τι ΗΠΑ σε ορισμένου αερομεταφορεί. Οι ελληνικέ εταιρείε Minerva Marine, Thi και TMS Tankers. Ήταν ενεργοί προμηθευτέ ρωσικών καυσίμων μέχρι τον Οκτώβριο, στη συνέχεια μείωσαν σταδιακά τι αποστολέ και τον Νοέμβριο απέρριψαν αιτήματα για φόρτωση πλοίων. Οι ελληνικέ εταιρείε μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο για δεκαετίε και συνέχισαν να το κάνουν ακόμη και σε μία εποχή που οι περισσότερε δυτικέ εταιρείε αρνούνταν να μεταφέρουν για να αποφύγουν του κινδύνου κυρώσεων. Τη απόφαση των εταιριών, σημειώνει το Reuters, προηγήθηκαν οι αυστηρότερε κυρώσει των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στι ρωσικέ προμήθειε πετρελαίου. Οι ΗΠΑ επέβαλαν τι πρώτε κυρώσει σε ιδιοκτήτε δεξαμενών πλοίων, στην Τουρκία και στα ΗΠΑ τον Οκτώβριο, μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο σε τιμή υψηλότερη από το όριο των 60 δολαρίων ανά βαρέλι που είχαν ορίσει τα δυτικά κράτη. Στη συνέχεια, άλλα τρία πλοία τέθηκαν υποκυρώσει. Το Reuters σημειώνει ότι αυτή η εξέλιξη ήταν ένα πλήγμα για τη Ρωσία, καθώς περιορίζει τον αριθμό των αυτιλιακών εταιριών που επιθυμούν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο σε καταναλωτές στην Τουρκία, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αμερική και την Αφρική. Το σχέδιο νέα δέσμη κυρώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχει απαγόρευση τη πώληση για τη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στη Ρωσική Ομοσπονδία προκειμένου να αποτραπούν οι προσπάθειε τη Μόσχα να παρακάμψει τι δυτικέ κυρώσει στο ρωσικό πετρέλαιο χρησιμοποιώντα έναν σκιώδη στόλο. Η Ρωσία βασίζεται τώρα στην ναυτιλιακή της εταιρεία Sovcom Flot και σε πολλές ελάχιστα γνωστές ναυτιλιακές εταιρείε που είναι εγγεγραμμένες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ινδία, το Χονγκ Κονγκ, τις Σεϊχέλες, την Κάνα και άλλες τοποθεσίες, σύμφωνα με μπόρους και ναυτιλιακά στοιχεία. Τα πλοία φέρουν σημαίες διαφορετικών κρατών από τη Λιβερία έως τα νησιά Κουκ. Και οι τρει εταιρείε ήταν ενεργέ στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου και καυσίμων μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν άρχισαν να μειώνουν τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τους Stranders και τα στοιχεία των ναυτιλιακών πρακτόρων που είδε το Reuters. Η έξοδο των Ελλήνων ναυλωτών από το εμπόριο ακολούθησε τι αυστηρότερε κυρώσει των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στι ρωσικέ μεταφορέ πετρελαίου. Οι τρει ελληνικέ εταιρείε μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο για δεκαετίες και συνέχισαν να το κάνουν όταν οι περισσότερε άλλε δυτικέ εταιρείε σταμάτησαν να εκτελούν τα δρομολόγια για να αποφύγουν τους αυξανόμενου κινδύνους κυρώσεων και την επιβολή του ανώτατου ορίου τιμών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.